η διαρροή άκρος απορρίτων εγγράφων, πάνω από 100 άκρος απόρριτα έγγραφα, ορισμένα από τα οποία μάλιστα ήταν αποκλειστικά για χρήση στις ΗΠΑ, έγραφε να μην δοθούν σε συμμάχους, σε ξένους δηλαδή. Αυτά διέρευσαν στο διαδίκτυο. Έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες σε όλα τα επίπεδα στι ΗΠΑ. Είχαμε δηλώσει από το Σύμβολο Εθνική Ασφάλεια τον κ. κύριο Κίρμπι, είχαμε ε, ανακοίνωση από το Πεντάγωνο. Έχει, το Πεντάγωνο ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνη να εξετάσει αυτή την υπόθεση για να εντοπιστεί είτε ο άνθρωπο που διαρρέει, που διέρευσε αυτά τα έγγραφα είτε αν πρόκειται για ξένο χάκερ, ο οποίος κατόρθωσε και διείζησε και εξασφάλισε αυτά τα έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο. Υπάρχει μία άποψη, η οποία κυκλοφορεί σε Αμερικανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ότι είναι πιθανόν κάποιος ε, αξιωματούχος, ο οποίος είναι εθισμένος σε παιχνίδια που παίζονται στο διαδίκτυο, σε κάποια πλατφόρμα παιχνιδιού να διέρευσε αυτά τα έγγραφα, είτε με τη θέλησή του, είτε εκ παραδρομής, και υπάρχουν φόβοι, Μήπω έχουμε ένα καινούριο Wikileaks τότε που πριν από 10 περίπου χρόνια διέρευσαν δεκάδε χιλιάδε απόρριτα έγγραφα από όλε τι διπλωματικέ υπηρεσίε του κόσμου των ΗΠΑ στο διαδίκτυο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν φόβοι, ε, μήπω και υπάρχουν και άλλα έγγραφα και προσπαθούν, προσπαθούν να περιορίσουν αυτό το, τη ζημιά από την δημοσιοποίηση των εγγράφων. Μάλιστα, διαβάζουμε ότι προσπαθούν να σβήσουν σε όποια μέσα κοινωνικής συγκρίνωσης έχουν διανεμηθεί, έχουν ε, δημοσιευθεί, να τα σβήσουν για να μην έχουν πρόσβαση, πρόσβαση πλέον ε, οι ξένοι και οι, ε, οι Αμερικανοί σε αυτά τα άκρως απόρριτα έγγραφα. Τι ήταν αυτά τα άκρως απόρριτα έγγραφα, αφορούσαν κυρίως τον πόλεμο στην Ουκρανία και αφορούσαν την Μέση Ανατολή και την Κίνα, την περιοχή της Κίνας. Σε ό,τι αφορά την, <coughs> σε αφορά την ε, Ουκρανία, υπάρχουν ζητήματα, ένα από αυτά τα, τα το θίξαμε πριν από λίγο, που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ικανότητα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Υπάρχουν λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που έχει η Ουκρανική Αεράμινα. Μάλιστα, σε κάποιο έγγραφο αναφέρεται ότι εντός του Απριλίου θα τελειώσουν τα βλήματα για τα Συστήματα ΜΠΟΥΚ που είναι συστήματα μέσων υψών αντιαεροπορικά και στις 3 Μαΐου τελειώνουν τα βλήματα των S-300. Και από εκεί και μετά μένει χωρίς βλήματα η Ουκρανική ε, πολεμική αεροπορία, αντιεροπορικά βλήματα και αναφέρεται σε, σε αυτό το έγγραφο και τα, ο αριθμός των πυροβολαρχιών που πρέπει να δώσουν ε, οι Δυτικοί για να καλύψουν τα κενά που θα προκύψουν στην αεράμενα. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι αναφέρονται και τα σχέδια επιχειρήσεων, ακόμα και χρονικές λεπτομέρειες για την αντεπίθεση που αναμένεται να ε, εκδηλωθεί από πλευρά των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και ίσως αυτός να είναι, να είναι και αυτός ένας επιπλέον λόγος που αναβάλλεται η αντεπίθεση και πηγαίνει για ε, ε, επόμενο χρονικό διάστημα, πάντως σίγουρα εντός του έτους και μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, Εκτός από τα προβλήματα επιχειρησιακού χαρακτήρα που δημιούργησε η διαρροή αυτών των εγγράφων, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, υπάρχουν και διπλωματικά ζητήματα. Δημιούργησαν πρόβλημα στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Σερβία, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ και με την Κορέα. Γιατί υπάρχουν στοιχεία, ντοκουμέντα μέσα σε αυτά τα απόρριτα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ παρακολουθούσαν τις ηγεσίε των χωρών που προανέφερα. Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, λέγεται ότι η Μοσάτ, η μυστική υπηρεσία του, του, Ισραήλ, με βάση στοιχεία που διαθέτει η CIA, ότι η Μοσάτ ήταν, βρισκόταν πίσω από τις διαδηλώσεις που έγιναν εις βάρος του Νετανιάχου ε, στο Ισραήλ με αφορμή την μεταρρύθμιση, την νομοθετική μεταρρύθμιση που είχε να κάνει ή τη μεταρρύθμιση στο δικαϊκό σύστημα που ήθελε να κάνει ο Νετανιάχου. Το πρόβλημα δεν ήταν η ουσία, το πρόβλημα ήταν ότι η CIA παρακολουθούσε τη Mossad και την έγραψε για την εμπλοκή της σε αυτές τις διαδικασίες. Επίσης υπάρχουν στοιχεία που λένε, μιλούν για συνομιλίες που είχε ο πρόεδρος της Αιγύπτου με... Τον επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας για να ε, πουλήσουν, να παραχωρήσουν 40.000 ρουκέτες στη Ρωσία για τις ανάγκες του πολέμου. Και εκεί λοιπόν πρόβλημα. Επίσης για τη Σερβία αναφέρεται ότι ο Βούτσιτς, ο οποίος είναι ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, ε, είτε έστειλε είτε δεσμεύτηκε να στείλει ε, πυρομαχικά και όπλα στην Ουκρανία. Εκθέτει λοιπόν και το Βούτσιντ και το Βούτσιντ απέναντι στη Ρωσία, δημιουργεί και πρόβλημα αξιοπιστία στις σχέσεις, των ήπα με την Σερβία και φυσικά και με την Κορέα αντίστοιχο, ε, αντίστοιχα προβλήματα παρακολουθούσαν την κυβέρνηση της Κορέας και ε, μάλιστα δόθηκαν ε, διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αυτές τις διαρροές. Πάντως, ένα επιπλέον φόβο ε, από τη διαρροή των εγγράφων στι ΗΠΑ είναι ο εξή. Ότι δίνεται η δυνατότητα στους Ρώσου ε, να μελετήσουν και να αναλύσουν αυτά τα άκρω απόρριτα έγγραφα και να εντοπίσουν αφενό μεν τον τρόπο και τη μεθόδους τη μεθοδολογία με την οποία αντλούν τι πληροφορίε οι Αμερικανικέ Μυστικέ Υπηρεσίε, ίσω δε να ανακαλύψουν οι Ρώσοι και ορισμένε α μου επιτραπεί η έκφραση τρύπε που υπάρχουν στο σύστημα ασφάλεια και αναφέρομαι σε πρόσωπα τα οποία πιθανόν να παρέχουν πληροφορίε στι ΗΠΑ. Πάντω, υπάρχει ε, από ρωσική πλευρά ο κύριο Ριαμπκόφ, υφυπουργό εξωτερικών, ε, εξέφρασε και τι αμφιβολίε του για όλη αυτή την υπόθεση των διαρροών διαρωτώμενος εάν αυτές οι διαρροές έγιναν πραγματικά ή αν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από τις διαρροές, μια σκοπιμότητα επιχειρησιακού χαρακτήρα από πλευράς των ΗΠΑ. Κατά την εκτίμησή μου, αν μου επιτρέπετε να την εκφράσω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι μια πραγματική, η διαρροή των άκρως απορρίπτων εγγράφων είναι μια πραγματική διαρροή και δεν υπάρχει τώρα εάν μετά τη διαρροή μπορούν να γίνουν και κάποια αλλοιωμένα έγγραφα για να... Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.